Πάμε να ρωτήσουμε τι γίνεται με τη σκόνη και να μάθουμε και να ρωτήσουμε αυτά που λέγαμε νωρίτερα τον κύριο Λαγουβάρδο. Πάμε να ρωτήσουμε αρμοδίως λοιπόν. Βεβαίως. Να μας πει. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φτάσαμε στους 32 βαθμούς στον Αλικιανό. 32 και κάτι. Ακριβώς, 32 και κάτι, ναι. Ξέρω, 32 βαθμούς και στον Αλικιανό και στη Φαλάσσερνα, πάνω από το και στο κέντρο του Χανίων. Στα βόρεια Χανιά ήταν η ψηλότερη θερμοκρασία σήμερα και στο Ηράκλειο βέβαια. Ναι. Σχεδόν 30 βαθμούς έφτασε σε κάποιον από τους σταθμούς μας στην πόλη. Αυτή τη στιγμή που ρωτήσατε, το έβλεπα και εγώ τώρα που σας περίμενα λίγο τους σταθμούς μας στο ΜΕΤΕΟ. Έχουμε 26, 27, 28 βαθμούς ακόμα σε αρκετές περιοχές. Και στο Ρέθμα, στο Σόλ. Καλοκαιράκι, κύριε Λαγουβάρδο. 27 βαθμούς, 7 παρατέταρτο είναι και είμαστε στο Μάρτιο. Είναι φοβερό. Ακριβώς, είναι πραγματικά φοβερό. Οι σημερινές είναι ρεκόρ για σε επίπεδο Ελλάδας, ενώ οι υψηλότερες για σήμερα. Είναι υψηλότερες σε επίπεδο Ελλάδας και είναι υψηλότερες που έχουμε δει τουλάχιστον το 2010 και μετά στην Κρήτη για Μάρτιο μήνα. Πρέπει να πάμε αρκετά πίσω το 2001. Τότε βέβαια είχαμε πολύ λιγότερους σταθμούς στο νησί, οπότε δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα. Ναι. Αλλά στο αεροδρόμιο που λειτουργούσε προφανώς ο σταθμός του Ηρακλείου είχαμε 34 βαθμούς. Πόσους? 34. Το 2001. 34. Το πρόβλημα είναι ότι έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν με νοτιάδες, με καταβάτες ανέμου στη Βόρεια Κρήτη, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Απλά αυτό γίνεται όλο και συχνότερα και δεν είναι μόνο αυτές οι συγκεκριμένες δύο ημέρες, μία-δύο ημέρες που να έχει αυτό. Λοιπόν, κύριε Λαγουβάρδε. Βλέπουμε ότι πολλές ημέρες, πολλούς μήνες έχει υψηλές θερμοκρασίες. Ακριβώς. Εγώ τώρα έχω μια πορεία, γιατί σας ακούω συνέχεια τους ειδικούς και λέτε για τους καταβάτες ανέμου. Και θέλω να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Έχω την απορία μου. Κοιτάξτε. Είναι άνεμοι οι οποίοι περνούν πάνω από ένα βουνό και ανεβαίνουν. Και στη συνέχεια κατεβαίνουν. Στη φάση που κατεβαίνουν από τα μεγαλύτερα ύψη του βουνού προς την ακτή ή στα χαμηλότερα υψόμετρα, συμπιέζονται και ζεσταίνονται. Είναι οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούν υψηλές θερμοκρασίες. Και έχουμε δει στην Κρήτη εντυπωσιακά, ακόμα και μέσα στη νύχτα, η θερμοκρασία ανεβαίνει και ανεβαίνει πολύ ψηλά λόγω των καταβατών ανέμων. Έχουμε και αλλού, έτσι. Και στη Ρόδο το βλέπουμε αυτό. Αλλά στην Κρήτη, επειδή οι οροσειρές και το νησί είναι τοποθετημένο δυτικά προς ανατολικά, όταν έχει βοριάδες ή νοτιάδες, το βλέπει αντίστοιχες τακτές. Με τα μελτέμια το καλοκαίρι, βλέπω αντίστοιχα πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έχουν το καταβατό ανέμου στις νότιες ακτές του νησιού. Με τους νοτιάδες όπως έχω σήμερα, το βλέπουμε στο βόρειο μέρος του νησιού. Πολύ ψηλό κίνδυνο ήταν επίσης σήμερα και ο κίνδυνο για πυρκαγιά. Πολύ ψηλά λόγω των νοτίων ισχυρών ανέμων που είναι ζεστή και ξηρή. Πολύ χαμηλή σχετική υγρασία. Ευτυχώς δεν είχαμε, τουλάχιστον δεν είδα κάποιο πρόβλημα με φωτιά, γιατί οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Γενικά είναι καταστάσεις που θυμίζουν Απρίλιο ή Μάιο. Και είναι κάτι που αντιλαμβάνεστε μας ανησυχεί. Να βλέπουμε αυτές τις θερμοκρασίες. Θα πέσει τις επόμενες μέρες λίγο η θερμοκρασία, θα παραμείνει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά δεν θα έχει νοτιά, δεν θα φτάσουν σε αυτή την ακραία συμπεριφορά. Θα έχουμε 26-27. Με μια τάση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να έχουμε εκ νέου θερμή εισβολή και να έχουμε πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και σκόνη. Η σκόνη θα είναι και αύριο, θα είναι και τις επόμενες. Θα είναι και αύριο, ναι. Ναι, θα είναι και αύριο, την Παρασκευή, Σάββατο και εκεί είναι τα στοιχεία μας να καθαρίζει αρκετά, γιατί αλλάζουν τα συνθήκη άνεμοι. Αλλά από την Δευτέρα θα το δούμε. Είναι λίγο νωρίς, αλλά τα στοιχεία αυτά επιμένουν τώρα κάποιες μέρες. Θα έχουμε πάλι στροφές νοτιάδες, νέα θερμή εισβολή, η οποία πιθανόν είναι και ισχυρότερη από αυτήν. Και να επεκταθεί και πολύ βορειότερα. Δηλαδή η δεύτερη αυτή θερμή εισβολή μπορεί να επηρεάσει ένα μεγάλο κομμάτι και των Βαλκανίων, ίσως και βορειότερα. Θα δούμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και στην Ανατολική Ευρώπη. Και πιθανότατα θα έχει πάλι εκ νέου μεταφορά σκόνη. Θα το δούμε αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πάντως για όσους έχουν πρόβλημα με τη σκόνη, θέλει υπομονή ένα 24 ώρο ακόμα. Αυτή τώρα η σκόνη τη λέμε σωστά, σαχαριανή. Η μέρη μου τη λέει σαχαριανή, κύριε Λαγουβάρδο. Εγώ από εσάς την είδα, κύριε Λαγουβάρδο. Ερημική σκόνη. Το σωστό είναι ερημική σκόνη, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να έρθει και από άλλες περιοχές, για παράδειγμα από την Αραβική Χερσόνησο. Η συγκεκριμένη όμως έρχεται από τη Βόρεια Αφρική, οπότε ναι. Άρα είναι σωστό. Σωστή η μέρη. Εγώ την είδα στο ΜΕΤΕΟ και το παίρνω θέσπατο, κύριε Λαγουβάρδο. Ό,τι πείτε είναι σωστό. Εγώ σας ακούω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά. Καλώς σας. Γεια σας.